Κύριε Τεμπονέρα, θέλω να ακούσω και εσάς. Μαύρα τα μαντάτα για τους εργαζόμενους και δεν πιάσαμε ούτε τους υποαπασχολούμενους, ούτε τον κόσμο που εργάζεται μαύρα, γιατί είναι πολύ και αυτοί. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Τα μέτρα έχουν ένα θετικό πρόσημο. Δυστυχώς όμως, πρέπει να πω κατά την άποψή μου, κρίνονται ανεπαρκή. Χρειάζονται άμεσες συμπληρωματικές παρεμβάσεις. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε, όπως έχουμε στην επαγγελματική στέγη, μία μείωση για το ενίκιο, αντίστοιχη μείωση να υπάρξει και για εργαζόμενους οι οποίοι απολύθηκαν ή εργαζόμενους οι οποίοι δεν εργάζονται αυτή τη στιγμή. Θα έπρεπε, κατά την άποψή μου, να υπάρχει πρόβλεψη προκειμένου να μην εκδοθούν λογαριασμοί για βασικά κοινωνικά αγαθά, όπως είναι το ρεύμα, όπως είναι το νερό, όπως είναι τηλεπικοινωνίες, που είναι απαραίτητο εργαλείο και για να εργαστεί ακόμα κάποιος αυτή τη στιγμή στην παρούσα φάση. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει σχετική μέρημνα από πλευράς του κράτους, να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί που έχουν βρεθεί σε πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση να βοηθηθούν. Και βεβαίως πρέπει να υπάρξει και μια εντονότατη παρέμβαση στις τράπεζες και όσον αφορά την πρώτη κατοικία και όσον αφορά την αναστολή δόσεων. Χάρηκα σήμερα που άκουσα ότι υπήρχε μέρημνα προκειμένου να μην ενοχλούν τουλάχιστον οι σπαρκικές εταιρείες. Δηλαδή πανηγυρίζουμε και για τα αυτονόητα, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν χρέη και οφειλές. Άρα καταλαβαίνουμε ότι οι στιγμές είναι ιδιαίτερα κρίσιμες. Θα πρέπει όμως και οι παρεμβάσεις να είναι και κομβικές και άμεσες, γιατί όσο καθυστερούμε φαίνεται ότι χάνεται πολύτιμος οικονομικός αλλά και κοινωνικός χώρος. Μάλιστα.